Ο κύριος Θεοδόσης Τάσιος. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Αγαπητέ δάσκαλε, που δεν θέλετε τίποτα από όλα αυτά, να μείνουμε στο ότι όπως επιθυμείτε την προσφώνηση, στο κύριε Τάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και παίρνοντας αφορμή από αυτά που είπατε την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα μας. Έχουμε ζήτημα αντισεισμικού κανονισμού, είναι επαρκής, πρέπει να τον βελτιώσουμε κι άλλο, να σιγουρέψουμε κι άλλο τον τρόπο που κτίζουμε τα κτίρια μας, κύριε καθηγητά. Όχι, δεν είναι τέθει ζήτημα ελληνικού. Όχι, δεν λέω ότι τέθει από εσάς, λέω, θα φτάσω στο τι θέσατε εσείς, τι είπατε εσείς. Αλλά... Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα αντισεισμικού κανονισμού. Οι Έλληνες μηχανικοί έχουν συμβάλει ίσως περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους στην σύσταση του Ευρωπαϊκού Αντισεισμικού Κανονισμού, ο οποίος και ισχύει και δεν ισχύει μόνο στην Ευρώπη, αλλά ισχύει και σε πολλές άλλες χώρες διεθνώς, όπου έχει αναγνωριστεί η τεράστια σημασία και η αξία του και η εταιρικότητά του. Άρα ισχύει φυσικά και στην Ελλάδα από πάρα πολύ νωρίς. Και αν υπάρχουν θέματα, δεν αφορούν τον ίδιο τον κανονισμό ως κείμενον. Αλλά άρα αντικείμενα. Θα το δούμε, ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Άρα, αυτός ο αντισεισμικός κανονισμός μπορεί να αντιμετωπίσει σεισμούς μεγέθους όπως αυτών των σεισμών που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αυτό είναι ένα θέμα. Διότι είναι φανερό ότι κάθε περιοχή αποφασίζει τον λεγόμενο σεισμό σχεδιασμού. Η απόφαση περί του σεισμού σχεδιασμού είναι μια πολιτική απόφαση. Διότι η πιθανότητα τρελών και θηριωδών εντάσεων σεισμικών υπάρχει πάντοτε για οποιοδήποτε σημείο της οικουμένης μετά από 50, 100 χρόνια ή και 300 χρόνια. Ώστε το ερώτημα είναι κατά πόσον μια σημερινή κοινωνία μπορεί και έχει συμφέρον να σχεδιάζει τις κατασκευές της με βάση μια ελαχίστη πιθανότητα ενός μέγιστου σεισμού. Επομένως, από την άλλη μεριά, εάν πει, όπως λέγανε παραδείγματος χάρη στην Νότιο Ιουγκοσλαβία πριν από λίγα χρόνια, πριν από 70 χρόνια, τι να κάνουμε τώρα, νοικοδόμηση έχουμε, ας πάρουμε έναν τελείως μικρό σεισμό για να κάνουμε τη δουλειά μας και αν πέσουν πέσανε. Ήταν μια πολιτική απόφαση. Στην Καστοριά ήταν 4% στέρεσης και λίγο χιλιόμετρο παραπάνω στην Σλαβομακεδονία ήταν 1%. Ώστε είναι πολιτική η απόφαση για το ποιος είναι ο σεισμός σχεδιασμού, ποιο είναι ένα όπτιμουμ ανάμεσα στις σημερινές απαιτήσεις της σημερινής γενιάς ή έστω της επομένης και της μεθεπομένης, κατά την οποία ενδέχεται να εμφανιστεί ένας ακόμα ισχυρότερος σεισμός. Πάντως υπάρχουν σεισμοί σχεδιασμού για κάθε περιοχή. Το ίδιο και στην Τουρκία. Ναι. Ότι εμφανίζονται όμως σεισμοί οι οποίοι είναι πολύ ισχυρότεροι από το σεισμό σχεδιασμού που λέει ο κανονισμός, αυτό δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο γνωστό δεν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρά το πλούτος της και τις γνώσεις της, έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές. Έρχονται λοιπόν πράγματι σεισμοί στην Καλιφόρνια, οι οποίες είναι διπλάσιες εντάσεις από εκείνες που έχει ο Καλιφορνέζικος κανονισμός. Όμως το θέμα είναι, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί, ότι θα σημούν ζημιές και μάλιστα πολύ εκτεταμένες με έναν σεισμό ο οποίος είναι πέραν των κοινωνικώς αποδεκτών πιθανότητων, θα σημούν. Αλλά να περιοριστούν οι καταρρεύσεις. Και για να περιοριστούν οι καταρρεύσεις, η νοοτροπία, η λογική ή όπως λένε οι αμόρφωτοι, η φιλοσοφία των σημερινών κανονισμών είναι τέτοια ώστε να γίνονται μεν οι ζημιές έστω και εκτεταμένες, αλλά να περιορίζονται πολύ οι καταρρεύσεις. Μια διακοπή, μια παρένθεση, με συγχωρείτε πολύ. Με ενημερώνει ο 222 με την καλημέρα του μαζί. Κηφισίας και Αλεξάνδρας στο ανωδικό ρεύμα, σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στην αριστερή λωρίδα. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα. Να γνωρίζετε, Κηφισίας και Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου, κυρίες και κύριοι. Κύριε καθηγητά, συνεχίζουμε. Ρωτήσατε λοιπόν αν έχουμε αυτός καλύπτει. Ναι. Οι κανονισμοί να αντιμετωπίζουν
εξαιρετικά μεγάλες σεισμικές δράσεις και η απάντηση είναι ότι κάθε κανονισμός διαλέγει με πολιτική απόφαση, επιστημονικο-πολιτική απόφαση που είναι εμπολής οικονομική και ηθική, διαλέγει του σεισμού σχεδιασμού, αλλά η πιθανότητα πολύ μεγαλύτερων παραμένει πάντοτε. Ναι. Και όταν θα έρθει αυτή η ψημένη ένταση, τότε τουλάχιστον να περιοριστούν οι καταρρεύσεις. Μάλιστα. Άρα ο σημερινός κανονισμός αυτές τις προδιαγραφές τις έχει. Βεβαίως. Ναι. Με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται και ελέγχεται η εφαρμογή. Να πάμε κατευθείαν στο ελέγχεται η κατασκευή. Να πάμε κατευθείαν στην ψυχή του προβλήματος, κύριε Πρωτοσάλτε, που είναι η επίβλεψη. Έχουμε σοβαρή επίβλεψη. Αυτό λέω. Έχουμε σοβαρή. Επίβλεψη. Ναι. Έχουμε. Δεν την έχουμε. Όχι, δεν την έχουμε. Δεν την πληρώνουμε. Δεν πληρώνεται η επίβλεψη των ελληνικών βασίλειων. Ο μηχανικός ο οποίος αναλαμβάνει την επίβλεψη παίρνει. Δεν παίρνει. Δεν πληρώνεται. Δεν είναι ούτε βενζίνη το αυτοκίνητο να πάει εκεί. Αυτό είναι το ξέρουν και οι πέτρες. Και μπορείς επιβλέψεις δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα, ο κατασκευαστής δεν επιβλέπει. Με συγχωρείτε. Καλά είναι, αλλά... Κύριε καθηγητά, ο κατασκευαστής δεν επιβλέπει. Λοιπόν, ο κατασκευαστής είναι ο ένας παράγοντας. Ο ιδιοκτήτης με τον επιβλέποντά του είναι ο δεύτερος παράγοντας. Ποιος θα ελέγξει τον κατασκευαστή? Ποιον εννοείται ιδιοκτήτη? Ο ιδιοκτήτης του έργου. Δεν είναι ο κατασκευαστής? Όχι καλέ, ο ιδιοκτήτης του έργου είναι εγώ που φωνάζω έναν μελετητή του έργου μου, εν συνεχεία φωνάζω έναν κατασκευαστή του έργου μου και τα προϊόν εργασίας αμφωτέρων είναι το σπίτι μου. Ναι, το σπίτι μου όμως, αν πάω να αγοράσω ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, την έχει κατασκευάσει ένας κατασκευαστής, ο οποίος δεν έχει μηχανικό δίπλα. Η έννοια του ιδιοκτήτη... Ναι. Σε αυτή την περίπτωση περιπλέκεται και μετατοπίζεται στον ιδιοκτήτη που ήταν ο ιδιοκτήτης, ο κεφαλαίουχος, ο οποίος κατασκεύασε την πολυκατοικία. Ναι, αυτός δεν έχει, εκεί, σε αυτόν είμαστε τώρα, αυτός δεν έχει μηχανικό δίπλα. Με την οριζόντια ιδιοκτησία, κύριε Πρωτοσάλτε, ναι. Με την οριζόντια ιδιοκτησία είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, περιπλέκεται η έννοια της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, σε αυτή την νομική εμπλοκή, ας μην επιμείνουμε, γι' αυτό καλά κάνετε και πάτε κατευθείαν, δεν θέλετε να αναφέρω τον ιδιοκτήτη, ας τον αφήσουμε προσωρινώς, γιατί δεν χωράει η εκπομπή χρονικώς να μιλάμε για αυτό το θέμα, στο οποίο επιμένω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ωστόσο, να πάμε στον κατασκευαστή, ο οποίος κατασκευαστής δεν μπορεί να είναι ένας τέος καλουμπητής, ο οποίος λέει καλημέρα σας, εγώ είμαι εργολάβος. Πρέπει και εκεί να υπάρχει μια πειθαρχία και ένας έλεγχος γνώσεων. Αυτό γίνεται από τα επαγγελματικά σωματεία. Δεύτερον, υπάρχει μια επίβλεψη. Η οποία, γι' αυτό εγώ πήγα κατευθείαν εκεί που, ναι, κατά την ταπεινή μου αντίληψη, που δεν είναι και τόσο ταπεινή, έτσι το λέω, εκεί που πονάει πιο πολύ. Εκεί είναι που λείπει. Ναι, όταν όμως πάω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, να βλέπω μια πινακίδα που λέει κατασκευαστή και εταιρεία τάδε και από κάτω πολιτικός μηχανικός τάδε. Μπορεί να υπάρχει αρχιτέκτον, αλλά πολιτικός μηχανικός υπάρχει πάντα. Αυτός έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Είμαστε βέβαιοι. Δηλαδή εκεί εντοπίζεται, υπάρχει ζήτημα εκεί. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εάν περιοριστείτε στην περίπτωση της αγοράς ετοίμου διαμερίσματος, τότε το θέμα είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Διότι η εκ των υστέρων ερώτηση κατά πόσον ετηρήθησαν οι κανονισμοί, κατά πόσον έγινε σωστή η κατασκευή, κατά πόσον έγινε σωστή η επίβλεψη, κατά πόσον γίνεται εντωμεταξύ καλή η συντήρηση, σπέβδω να προτείνω. Δεν έχω φτάσει ακόμη εκεί, δεν έχω φτάσει στη συντήρηση. Ωραία, λέω είναι λοιπόν, όλα αυτά τα κατά πόσον, ναι, περιπλέκονται. Ο άλλος που πάει να αγοράσει μετά από 10 χρόνια την κατασκευή, πού να πάει να τα βρει όλα αυτά τα δεδομένα? Γι' αυτό λέμε ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να γίνονται αυτού του είδους οι έλεγχοι. Δηλαδή εγώ που αγοράζω ένα διαμέρισμα από έναν κατασκευαστή, έχω φύγει από την περίπτωση του να κτίσω το σπίτι μου. Όταν κτίσω το κατάλαβα. Προφανώς πρέπει να βάλω... Αυτή είναι η ειδική περίπτωση και καλά κάνετε, ναι, είναι αρκετά διαδεδομένη. Ναι, όταν λέω, κτίζω... λοιπόν, μπράβο, πάω στην αρκετά διαδεδομένη, πίσω, γιατί όταν κτίζω το σπίτι μου φαντάζομαι ότι βάζω μηχανικό και βάζω έναν επιβλέπει που επιβλέπει τα συνεργεία, φαντάζομαι. Αλλά έχω φύγει από αυτό, πάω στο πιο μαζικό. Άρα όταν πάω να αγοράσω διαμέρισμα
που είναι που λέμε από τα θεμέλια, εν πάση περιπτώσει, από τα σχέδια. Βάζω και εγώ δικό μου επαγγελματία, πολιτικό μηχανικό, ο οποίος πάει και παρακολουθεί τον επιβλέποντα που επιβλέπει. Εάν έχω τη σύμβασή μου η οποία είναι κατά την φάση, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τότε ναι, αυτό σας έλεγα πριν, ότι εκεί βεβαίως και έχω ενδιαφέρον να έχω εποπτεία της κατασκευής και να έχω εποπτεία του ελέγχου ο οποίος γίνεται ή δεν γίνεται, είτε από το δημόσιο, είτε από τα επαγγελματικά σωματεία. Ναι. Είτε το δημόσιο, λέω κυρίως, διότι την ορθή λειτουργία των επαγγελματικών σωματείων την ελέγχει το δημόσιο, την δε ορθή λειτουργία της επίβλεψης μπορεί να την ελέγχει ως τη φύλακας, διότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ξέρετε εκεί που δωσάτε, οφείλει να υπάρχει ένα ημερολόγιο κατασκευής. Ημερολόγιο, το οποίο έχει εγκριθεί και το οποίο έχει σφραγισμένες σελίδες. Και κάθε επεισόδιο και κάθε εντολή του επιβλέποντος είναι γραμμένη απάνω σε αυτό το βιβλίο. Και ο εργολάβος δεν μπορεί να διαφύγει, γιατί ο στιφύλακας περνάει και ρωτάει, για να δούμε το ημερολόγιο κατασκευής, το τηρείται. Έτσι λένε οι νόμοι. Ποιο ημερολόγιο κατασκευής, ποιος Θανάσης που λέει και το ανέκδοτο. Ναι. Πού τηρούνται αυτά. Λοιπόν, αυτά υπάρχουν και μπορεί αυτός ο οποίος έχει εκείνη την εποχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενδιαφέρον να αγοράσει, εκείνος έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτός μια ανεποπτεία και να δει τι ποιότητος είναι αυτή η δουλειά την οποία εν τω μεταξύ έχει χρηματοδοτήσει. Άρα είναι χειρότερα τα πράγματα, σε αυτά νομίζω ότι αναφερόσασταν, εάν πάει να αγοράσει κανείς κάτι 10 χρόνια μετά την κατασκευή. Πού να πάει να τα βρει όλα αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να ρίξουμε την έμφασή μας ως πολιτεία υπεύθυνων πολιτών ή να ρίξουμε την έμφαση στη φάση της κατασκευής την ίδια, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο αγοραστής και πότε είναι. Και γι' αυτό με βλέπετε να λέω ότι εκείνη την εποχή και την αξιοσύνη των εργολάβων πρέπει να την έχουμε διασφαλίσει με κατάλληλα μέσα, που σημαίνει έλεγχο των επαγγελματικών σωματείων τα οποία παίρνουν την ευθύνη, όπως το Μεσαίωνα. Το Μεσαίωνα δεν μπορούσες να είσαι μέλος της συντεχνίας εάν η συντεχνία δεν σε έλεγχε. Λοιπόν, αλλά αυτό που θα μας πήγαινε μακριά. Και να υπάρχει επίβλεψη καλώς αμοιβωμένη κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είδατε με τα μπαλκόνια. Τα είδατε. Έφυγε το μπαλκόνι κάτω. Ναι, αυτά το παλιό καιρό ήταν πολύ της μόδας να πέφτουν τα μπαλκόνια. Όλο αυτό το καιρό μου έκανε εντύπωση ότι στέκονταν. Γιατί? Διότι πάνε και πατάνε τα σίδερα. Τα σίδερα των μπαλκονιών, ξέρετε, είναι από πάνω, δεν από κάτω. Καθώς γυρίζει το μπαλκόνι, τα σίδερα είναι από πάνω. Καθώς είναι από πάνω, περπατάνε με τις μπότες. Οι άλλοι χλάπ και τα σίδερα βουλιάζουν προς τα κάτω. Οπότε είναι άχρηστα. Και αυτό είναι το. Λοιπόν, αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα, τα οποία όμως κάθε μέρα θέλουν την επίβλεψή τους. Είναι πολυτελές εσόρουχον η όλη υπόθεση. Είναι σταυροβελονιά. Από μικρές λεπτομέρειες εξαρτάται. Σε έναν κόμβο κάπου ανάμεσα σε ένα υποστήλωμα και σε μια δοκό μπορεί να λείψουν τρεις συνδετήρες και να έρθει ο σεισμός και να το διαλέξει αυτό το σημείο να το καταστρέψει και να γίνει μετά αλυσωτή κατάρρευση. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, γι' αυτό και χρειάζεται, με βλέπετε καθ' υπερβολή τώρα και σας κουράζω, καθόλου, να λέω ότι τεράστια σημασία έχει, πιο μεγάλη από όλα τα άλλα, η σωστή επίβλεψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει υποθέτω ότι υπάρχουν πρόοδος και σε αυτά τα θέματα. Ναι. Ποιος θα μας τα πει. Και γι' αυτό έπονται οι επόμενες ερωτήσεις σας. Τώρα συνεχίζουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδόση Τάσιο. Ο κύριος Στάσιος είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός, μηχανικός, είναι ένας καθηγητής επί σειρά ετών στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά γνώση σε ζητήματα, φίλες και φίλοι, κατασκευών, τεχνολογίας κτλ. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάμε στο επόμενο στάδιο. Είπατε στη συνέντευξή σας προχθές ότι το πρόβλημά μας είναι στα δίκτυα και στις γέφυρες, δηλαδή... Και οι γέφυρες σε οδικό δίκτυο ανήκουν. Και όχι μόνο οι γέφυρες, ακόμα και τα υψηλά αναχώματα και αυτά υποφέρουν από τους σεισμούς. Και οι γέφυρες ακόμα είναι
είναι η λεπτή κόμβη, η πιο ευάλωτη κόμβη στο δίκτυο το δικό. Αλλά έχουμε και τα δίκτυα του αερίου, τα δίκτυα του ηλεκτρισμού, τα δίκτυα τα υδραυλικά. Ό,τι είναι δίκτυο φέρει και αυτό από σεισμούς. Όλα αυτά θέλουν τους ελέγχους τους. Ναι. Λοιπόν, επειδή συνήθως δεν ακούγεται, τότε όμως που είχαμε το τεχνικό επιμελητήριο, που είχα το εθνικό πρόγραμμα αντισεισμικής υφισταμένων κατασκευών, είχαμε ασχοληθεί και με όλα αυτά τα δίκτυα, παίρνοντας επαφή με τους αντίστοιχους οργανισμούς και με τη ΔΕΗ φυσικά. Και τους είχαμε ενεργοποιήσει, είχαμε συνεργαστεί, δεν ξέρω πού βρίσκεται η κατάσταση τώρα, οπωσδήποτε όμως πάλι πρέπει να υπάρξει μια κεντρική προσπάθεια η οποία να λάβει επαφή και να μάθει ο κόσμος πού βρίσκεται η αντισεισμική ικανότητα των δικτύων του εθνικού χώρου. Ναι. Τώρα, αύριο, πρέπει να το μάθουμε αυτό. Ναι. Όσο για τις γέφυρες, τυχαίνει να το ξέρω, διότι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπως το λέγαμε παλιά, είχε έτοιμο ένα νομοσχέδιο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει κάνει κανονισμούς, έχει ετοιμάσει επιθεωρήσεις κτλ. Αλλά δεν το πήγε ακόμα στη Βουλή για να δημιουργήσει την αρχή των γεφυρών. Ναι. Αλλά ας ελπίσουμε. Λοιπόν, είδω περί δικτύων. Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Κύριε Τάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι. Θα ήθελα πριν μπούμε στο δεύτερο σκέλος τώρα αυτή τη συζήτηση, τον Μπετόν, πόσα χρόνια ζωής έχει, κύριε Τάση? Τον Μπετόν, αν εξαιρέσουμε τις περιοχές όπου δίπλα υπάρχουν οι αιματικές πηγές ή άλλες χημικές επιρροές, τον Μπετόν είναι αιώνιο. Είναι αιώνιο. Όπως αποδεικνύεται ακόμα και από τα ρωμαϊκά έργα που ουσιαστικώς είναι που ρολάνει με ασβέστης και ουσιαστικώς είναι τσιμεντό προϊόν. Εκείνο που δεν είναι αιώνιο βέβαια είναι ο οπλισμός του. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά σας. Άρα. Οι οπλισμοί, οι σιδερένιοι, αυτοί βεβαίως εν όσο είναι καλά σκευασμένοι μέσα στο σκυλόδεμα και όπου όταν το τσιμέντο με το νερό αντιδράσει, βγάζει ασβέστη, ξέρετε. Λίγο ασβέστη. Αυτός ο λίγος ασβέστης προστατεύει με αλκαλικό περιβάλλον, όπως λένε, προστατεύει τους οπλισμούς. Όμως, το διοξείδιο του άνθρακας της ατμοσφαίρας μπαίνει σιγά σιγά μέσα στο σκυλόδεμα, αν έχει πόρους, αν έχουν βάλει πολύ νερό, αν δεν το έχουν συμπυκνώσει αρκετά, μπαίνει εύκολα και γρήγορα, τρώει τον ασβέστη και κάνει ανθρακικό ασβέστιο και στο τέλος μένει ο οπλισμός χωρίς την προστασία την αλκαλική και σκουριάζει γρήγορα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί βεβαίως αν είναι η περιοχή κοντά στη θάλασσα να σκουριάσει από τα χλωριόντα. Πολύ γρήγορα μέσα σε 5 χρόνια μεγάλες εξαμενές στην Σαουδική Αραβία, στα Ντουμπάι και τα λοιπά σκουριάσανε με μελέτες μεγάλες, μεγάλων αγγλικών οίκων, σκουριάσαν και καταστραφήκαν σε 5 χρόνια. Ενώ η γέφυρα της Άρτας, η δικιά μου που έχει τώρα 60 χρονών ζωή, τι να σκουριάσει αφού το διοξείδιο του άνθρακα έχει μπει μέσα 5 χιλιοστά. Έως τους 4 πόντους κάλυψη θέλει αιώνες. Ναι. Ώστε θέλουμε και εκεί καλό μπετόν για να μπορεί να το σκεπάσει. Άρα τώρα μας περιγράψατε αυτό που περιγράφατε προηγουμένως, ότι δηλαδή αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι μια καλή επίβλεψη προλαβαίνει όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή το πώς θα γίνει η ένωση και πώς θα χυθεί το μπετόν κτλ. Ναι. Το κτίριο πόση ζωή έχει, κύριε καθηγητά? Αν δεν υπάρχουν εξωτερικές συγκεκριμένες βλαπτικές αιτίες, επαναλαμβάνω χημικές αιτίες που να είναι δίπλα φιούχα, νερά και δεν ξέρω τι, ή αν δεν υπάρχουν οι αιτίες αυτές που λέγαμε από πολλοί πορώδες που να μπαίνουν μέσα στα νερά και να σκουριάζουν τα σίδερα, ή αν δεν υπάρξει μια σεισμική ένταση κτλ. Δεν έχουμε ήδη ενδείξεις στην Ελλάδα ότι ακόμα και πολυκατοικίες που δεν είναι σπουδαία φτιαγμένες δεν έχουν κανένα τεχνικό πρόβλημα σε μια διάρκεια 100 ετών, παρά ότι για λόγους συμβατικούς σε θεωρείται πάντοτε ότι 50 ετία είναι το όριο. Μάλιστα. Άρα. Ωστόσο να μην κοιμόμαστε, διότι στην Ελλάδα
η συχνότητα της εμφανίσεως των μεγάλων σεισμών είναι 300 ετίας, επομένως. Ναι. Άρα, πάμε στο τελευταίο σκέλος. Να το θυμίσουμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Να το θυμίσουμε και αυτό. Ότι τα 2/3 του ελληνικού δομικού πλούτου από οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985, όπου έγινε, κάναμε τη μεγάλη στροφή με τον εκμοντερνισμό του κανονισμού. Ναι. Συνεπώς πάμε στο ζητούμενο συντήρηση, γιατί έτσι το παρομοιάσατε στη συνέντευξή σας, ότι όπως κάνουμε συντήρηση σε ένα σέρβις, σε ένα αυτοκίνητο, πρέπει να κάνουμε σε ένα, και πρέπει να κάνουμε στα κτίρια. Ορίστε, έχει πλάκα, έχει πλάκα, γιατί ποιος τολμάει το αυτοκίνητο να μην το πάει σε συνεργείο. Και σε λίγο πάλι σε πάει η τεχνολογία. Εμείς τίποτα. Ναι. Ναι. Στο... Γι' αυτό σας λέω, η αδιαφορία είναι που μου κάνει, με κάνει να χάνω τον ύπνο μου. Αδιαφορία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το τεχνικό επιμελητήριο, 1 εκατομμύριο ευρώ είχε στοιχήσει αυτό με λεφτά των μηχανικών, των ίδιων του επιμελητήριου. Το εθνικό πρόγραμμα αποκαταστάσεις των αντισεισμικών. Βγάλαμε προσχέδια κανονισμών, ετοιμάσαμε επαφές με το σύνολο. Το σύνολο. Άμα σκεφτείτε ότι εγώ προσωπικώς έπαιρνα επαφή με το Σύλλογο των Ξενοδόχων, το Σύλλογο των Νοσοκομείων, με την Αγία Ημών Εκκλησία, με τα σχολικά κτίρια, με συνεχείς συνεργασίες, να υπάρξει μια επιστράτευση, και πράγματι υπήρξε. Δεν ξέρω σήμερα πώς είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Ναι. Τι κάνουνε. Ναι. Αν πέσει ένα ξενοδοχείο το καλοκαίρι και σκοτώσει καμία 200 άλογα, πώς απέφτει η κυβέρνηση. Λέω τώρα. Λέω, θέλω να πω ότι είναι καιρός πια. Η κυβέρνηση αυτή, όχι πριν από τις εκλογές, τώρα, να ξαναξεκινήσει με όλα τα αρμόδια υπουργεία και να βάλει ένα κεντρικό οργανισμό. Δεν μπορεί αυτό τώρα να το επαναλάβει το τεχνικό επιμελητήριο, το ΕΠΑΝΤΙΚ. Έχασα και εγώ και οι συνεργάτες μου 10 χρόνια από τη ζωή μας με αυτό. Να υπάρξει πάλι μια κεντρική, ένας κεντρικός οργανισμός ο οποίος να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και να υπάρξει βεβαίως η βοήθεια του κράτους προς τους ιδιώτες και ή προς τους ξενοδόχους ή προς τους ιδιοκτήτες των νοσοκομείων, για να κάνουν όπου χρειάζεται, κατ' επιλογή, την προσεισμική ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.